Τραγικό θάνατο βρήκε ο μοτοσυκλετιστής Γιώργος Χριστοδούλου, 65 ετών από τη Λάρνακα, σε δυστύχημα που συνέβη στις 5:30 το πρωί στον αυτοκινητόδρομο Λευκοσίας Λεμεσού, κοντά στην αερογέφυρα Λατσιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, η μοτοσυκλέτα του Χριστοδούλου παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε Τουρκοκύπριος 28 ετών. Από τη σύγκρουση, ο άτυχος 65χρονος εκτινάχθηκε στην άσφαλτο. Δυστυχώς, δεύτερο διερχόμενο όχημα φέρεται να τον παρέσυρε και να εγκατέλειψε τη σκηνή. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Λευκοσίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Λόγω του δυστυχήματος, ο αυτοκινητόδρομος Λευκοσίας Λεμεσού παρέμεινε κλειστός για περίπου 4 ώρες. Στο μεταξύ, στις 6 το πρωί, η γυναίκα από τη Βουλγαρία, 36 ετών, χτυπήθηκε διαδοχικά από 2 αυτοκίνητα στο παραλίμνη, με αποτέλεσμα να υποστεί κατάγματα σε διάφορα μέρη του σώματός της. Οι δύο οδηγοί ειδοποίησαν την αστυνομία και ασθενοφόρο, μετέφερε την 36χρονη στο νοσοκομείο. Από τη σύγκρουση, η οποία ήταν σφοδρότατη, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η μοτοσυκλέτα εκτινάχτηκαν στην άσφαλτο και ο οδηγός της τραυματίστηκε κρίσιμα. Στη συνέχεια, τρίτον όχημα, το οποίο παραμένει άγνωστο μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι χτύπησε τον μοτοσυκλετιστή. Στο μέρος πήγαινε ασθενοφόρον του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας, όπου παρέλαβε τον τραυματιά, τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κάνω έκκληση στο κοινό, οποιοδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε για το δυστύχημα, να επικοινωνήσει με την Τροχιά Λευκοσίας ή με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό ή στη γραμμή 1460. Το αυτοκίνητο που χτύπησε τον μοτοσυκλετιστή φέρει τουρκοκυπριακούς αριθμούς εγγραφής. Το δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο έχουμε κάποιες ενδείξεις ότι μετά την πτώση του μοτοσυκλετιστή στην άσφαλτο φαίνεται αν τον ξαναχτύπησε, παραμένει άγνωστο.